Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το πρώτο μας θέμα, το οποίο αφορά την επίσημη επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, κ. Νίκου Δένδια. Ένα νέο κεφάλαιο άνοιξε μεταξύ των δύο χωρών, Ελλάδας και Βρετανίας, μετά το Brexit. Ο κ. Δένδιας συνάντησε την Υπουργό Εξωτερικών της Βρετανίας, κ. Elizabeth Truss, και συμφώνησαν σε ένα μνημόνιο κατανόησης για το στρατηγικό διμερές πλαίσιο μεταξύ της Ελλάδας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Μεταξύ άλλων, ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε στις δηλώσεις του μετά τη συνάντηση που είχε με την Elizabeth Truss. Χαρακτηριστικά, ο κ. Δένδιας είπε ότι είχαν μία εγκάρδια και παραγωγική συζήτηση με έμφαση στην ενίσχυση της ελληνοβρετανικής συνεργασίας στην ασφάλεια και στο εμπόριο. Επίσης, συζητήθηκαν θέματα όπως είναι οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Κυπριακό, στα Δυτικά Βαλκάνια και άλλα. Οι συνεργάτες του Hellenic TV παρευρέθηκαν εκεί και κατέγραψαν τις δηλώσεις του κυρίου Δένδια. Ας τις παρακολουθήσουμε. Συναντήθηκα σήμερα το πρωί με την Υπουργό Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, την κυρία Truss. Είχαμε μια εκτεταμένη συζήτηση για ζητήματα που αφορούν την άμυνα, αλλά και ευρύτερα την κατάσταση στα Βαλκάνια, όπως επίσης και τις επενδύσεις και μορφωτικά θέματα, γενικά το συνολικό εύρος των ελληνοβρετανικών σχέσεων. Εν ώψη μάλιστα της επίσκεψης του Πρωθυπουργού, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Ηνωμένο Βασίλειο στα μέσα Νοεμβρίου. Θα ήθελα να πω ότι οι συζητήσεις ήταν εξαιρετικά σημαντικές. Μπορέσαμε επίσης και είδαμε λίγο από κοινού τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στο Κυπριακό, τα προβλήματα στην Ανατολική Μεσόγειο, τα προβλήματα της εφαρμογής του δικαίου της θάλασσας. Είχαμε την ευκαιρία να υπογράψουμε μια ελληνοβρετανική συμφωνία που καλύπτει το σύνολο των τομέων. Άμυνα, εμπόριο, μορφωτικές σχέσεις, οτιδήποτε μπορεί κανείς να φανταστεί ότι είναι ενδιαφέρον για τις δύο χώρες. Και αυτό το οποίο θα ήθελα να γίνει από εδώ και πέρα είναι να μπορέσουμε να προσθέσουμε ουσία σε αυτή τη συμφωνία με το να την εφαρμόσουμε. Να αναπτύξουμε τις σχέσεις μας ακόμα περισσότερο και να αποδείξουμε ότι η έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σημαίνει με κανένα τρόπο ελάττωση των σχέσεών του με την Ελλάδα. Αντίθετα, μια ευκαιρία για στενότερες, βαθύτερες, ειλικρινέστερες διμερείς σχέσεις.